το προηγούμενο επεισόδιο δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν της έχει δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα στη ζωή της. Πάμε να δούμε όμως τι έχει κάνει η Μέλντα Σαΐνη. Κοριτσάκι μας. Κατερίνα. Πώς είσαι σήμερα? Καλά είμαι. Καλά είσαι. Έχεις ξαναδοκιμάσει έτσι να φορέσεις τέτοιου στυλ ρούχα? Ναι, μου αρέσει και γι' αυτό το καλοκαίρι φορά πολύ πέδιλα. Εξαιρετικά. Άρα, όχι, δεν μιλάω μόνο για όχι, τα παπούτσια. Όχι, το έχω. Μ' αρέσουν τα στυλ με τα φορέματά και τα παιδιλάκια μου, τα κοτσιδάκια μου. Αυτά μου αρέσουν. Το αρχαιοελληνικό εννοώ. Ναι, μου αρέσει πολύ. Πολύ ωραία. Για πες μας που πηγαίνεις λοιπόν. Λοιπόν, πάω στο Καλλιμάρμαρο σε μια επίδειξη μόδας ενός Έλληνα σχεδιαστή. Πολύ ωραία. Κάποιο συγκεκριμένο? Όχι. Θα το αφήσουμε θα έτσι, το αφήσουμε ελεύθερο, έτσι θέμα, ναι. Ελεύθερο θέμα, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι πηγαίνεις έτσι γιατί έχει, το στυλ έχει, είναι ναι. αρχαιοελληνικό. Πολύ ωραία. Θες να πεις κάτι για το στυλ σου? Το φόρεμα είναι δικό μου. Είναι από το μαγαζί. Δικό σου, από το μαγαζί. Είναι από το μαγαζί. Δώσ' το. Τα καταφέραμε. Έχει έρθει μετά το πουκάμισο σε πολλά χρώματα. Και αυτό εδώ το φορεματάκι. Όχι, έχουν έρθει και άλλα. Έχει έρθει και το κόκκινο, και το, κόκκινο. Και το άσπρο συνολάκι και το ροζ συνολάκι. Έχω φέρει και να πούμε για να μας πάει γούρι ότι είναι πολύ ωραίο που έχεις κάνει τα μαλλιά, γιατί στα μαλλιά σου υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και δεν πιάνει. Δεν πιάνει η μπούκλα. Το είπαμε και αυτό. Το είπαμε και αυτό. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Ναι. Πολύ ωραία. Εσείς βαθμολογήστε τώρα. Πάμε τώρα να πούμε και τη βαθμολογία. Λοιπόν, και βλέπουμε τη βαθμολογία και πηγαίνει 1, 2, 3. Το 1 από την Ειρήνη, το 3 από τη Σελένη. Έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν μιλάς περισσότερο μαζί της ή παίζει ρόλο που κάθεστε δίπλα-δίπλα. Η Σελένη φαίνεται να έχει μια πολύ διαφορετική στάση απέναντι σου όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν σε έχεις εκμυστηρευτεί δηλαδή πράγματα ή κάποια αγωνία σου ή κάποια δυσαρέσκειά σου ή κάτι διαφορετικό έτσι. Όχι, που σου συμβαίνει. Νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ ότι με ενοχλεί, όταν στεναχωριέμαι. Τα λέω σε όλα τα κορίτσια και τις περισσότερες φορές τα λέω και ανοιχτά, δεν κρύβω κάτι σε αυτό. Θα μιλήσουμε σε λίγο και μαζί της, θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από τον Άσο της Ειρήνης. Ναι, Μέλντα. Ειρήνη. Δεν ξέρω αν φταίει το μαλλί, αλλά μου κάνει πάρα πολύ στολή. Τι σου κάνει? Στολή. Τι στολή? Στολή αρχαίας Ελληνίδας θέας. Μα είμαστε εκεί στο θέμα. Να κρατήσουμε τη θέα. Πάμε. Να κρατήσουμε κάτι ωραίο. Ναι, θα τα φορούσεις αυτά έξω, έτσι ακριβώς. Μα δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να ό,τι φορέσουμε θα τα φορούσαμε και έξω. Ήρθαμε και λίγο μέσα στο κόμψι να μπούμε σήμερα. Το θέμα μας ήταν να το φέρουμε στο σύγχρονο, δεν ήταν να φέρουμε μία στολή. Ναι, ωραία. Αν με ρωτάς, ναι, το φόρεμα θα το φορούσα έξω. Ναι, το φόρεμα, αλλά όλο ναι. Το υπόλοιπο, το σύνολο. Το σύνολο, τα αξεσουάρ, το μαλλί. Ναι, θα το φορούσα έξω. Εκτός λίγο από το που κάμισε, γιατί μπορεί να επειδή κάνει ζέστη και όλα θα στενόμουν. Αλλά το φόρεμα, τα αξεσουάρ και φυσικά την ωραία μου κοτσίδα θα τη φορούσα έξω. Okay. Δεν ξέρω τι μου φταίει. Μου φταίει το που κάμισο από μέσα, το φόρεμα. Μου κάνει όλο σου πάρα φταίω, πολύ. Εγώ, ίσως. Στολή δεν μου φταίει εσύ. Απλά αλήθεια. Εντάξει, αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη είναι. Στο μυαλό. Εντάξει. Αν έβλεπα έστω κάτι σύγχρονο, μία ενέργεια, μία πνοή. Ναι. Αλλά δεν μπορώ. Εντάξει. Τίποτα δεν βλέπεις, ε. Τίποτα σύγχρονο. Στολή. Μου κάνει πάρα πολύ στολή. Στολή. Okay. Τι να κάνω. Οι λόγοι φαίνονται κάποιες φορές, εντάξει. Τι φαίνεται, συγγνώμη? Λέω, κάποιος άλλος λόγος υπάρχει και η Ειρήνη το τραβάει παραπάνω το θέμα. Για κάποιο λόγο το κάνει. Ποιος πιστεύεις ότι ποιος είναι αυτός ο λόγος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ ποιος το έχουμε αναφέρει, το ξανααναφέρουμε, το ξανασυζητάμε.
Ναι, εσύ τι φαντάζεσαι, το ότι εγώ μπορεί να έχω κάτι μαζί σου. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τι φαντάζεσαι με το μυαλό σου. Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Τι άλλο συμβαίνει. Και εγώ σου μιλάω ευθέως και σου λέω το ότι δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας. Α, ωραία, οπότε βάζεις ένα γιατί θεωρείς στολή το φόρεμα. Αυτή η μου κάνει αποκριάτικη στολή αρχαία συνείδητας θεάς και τη βαθμολογώ με ένα. Α, τώρα το έκανες αποκριάτικο. Η στολή τι είναι. Κοίταξε, το αποκριάτικη στο λόγο σου φέρει ένα αρνητικό πρόσημο. Οκ, στολή σκέτο τότε. Γιατί να είναι καλή αρνητική ή αποκριάτικη. Γιατί... Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει το λόγο σου. Οκ, στολή σκέτο τότε. Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να φαντάζεσαι ότι έχω μαζί σου. Όχι, εντάξει, τώρα... Και ούτε εσύ. Εγώ δεν θέλω να χαλαστώ. Να μην χαλαστείς. Εγώ δεν θέλουμε να μιλήσεις, δεν θέλουμε να χαλαστείς. Εγώ δεν θέλω. Εγώ να βλέπω μία μέλτα, backstage να μιλάει, να εκφέρει άποψη, να λέει και πράγματα τα οποία γνωρίζει. Και εδώ πέρα δεν ξέρω, δεν θέλω να χαλαστώ, δεν θέλω να μιλήσω. Μα βρε Σερίνη μου, τώρα μου βάζεις ένα και έρχεσαι και μου λες ότι το βλέπεις για υποκριάτικη στολή. Μου λες αυτό, μου λες αυτό, δεν έχω τι να σου πω. Εντάξει, άμα θεωρείς το ρούχο μου υποκριάτικη στολή, εντάξει. Οκ. Εμιλία. Ναι. Αυτή η εικόνα δεν μ' αρέσει, η αλήθεια είναι. Έχεις βάλει ένα πουκάμισο από μέσα και έχεις καταστρέψει αυτό το φόρεμα, παύλα νηφικό, καθώς το στενεύει πάρα πολύ το μπούστο σου, οι σούρες είναι πάρα πολύ έντονες, δεν κάθεται καλά, στημένο, παρ' όλα αυτά είναι ένα ωραίο πουκάμισο. Κοίτα, παραπέμπει σε στολή. Δεν ξέρω τι στολή βέβαια, μπορεί να είναι και θεατρική στολή, καθώς εδώ μας έχεις παίξει πολύ θέατρο. Θέατρο του παραλόγου. Τι λες κι εσύ. Δεν καταλαβαίνει πάλι. Βλέπεις τώρα, δεν καταλαβαίνει. Μα πώς έξω από εδώ είσαι έξυπνη, μιλάς, επικοινωνείς, λες τη γνώμη σου και εδώ είσαι άλλος άνθρωπος. Τι θες να σου πω τώρα. Τι θες, να απαντήσω σε τι. Γιατί δεν θες να καταλαβαίνεις όταν σου κάνουμε μία κριτική. Όχι, δεν καταλαβαίνω την κριτική σου αυτή τη στιγμή. Δέχομαι αυτά που λες. Ωραία. Και δεν θες να απαντήσεις. Όχι. Μα σε όλα τα επεισόδια πρέπει τώρα. Να απαντάς όμως, δεν απαντάς. Δεν σε ενδιαφέρει, αδιαφορείς. Σε τι θες να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Και γενικά όχι, δεν ξέρω τι άλλο γράφω. Κάνεις. Δεν σε γράφω. Σε τι θες να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Στο αν παίζω κάποιο θέατρο του παραλόγου. Παίζεις κάποιο θέατρο. Όχι. Επίσης, Μέλντα, θα σου πω. Έλα μου. Όντως μιλάς και ξέρεις πολλά πράγματα. Για πάρα πολλές καταστάσεις. Εκτός που έχουν συμβεί. Ναι. Που αφορούν το και παιχνίδι. Που αφορούν άλλες κοπέλες από εδώ μέσα. Γνωρίζεις πάρα πολλά, θα σου πω. Και τις έχω πει, γιατί δεν μιλάς, γιατί δεν τα λες. Εγώ σου προτείνω αυτά που ξέρεις να τα λες. Ναι. Γιατί όταν πετάνε βέλη πάνω σου, εισαγωγικά, καλό είναι να... Άμα ξέρεις πράγματα τεκμηριωμένα και όντως είναι έτσι, να τα λες. Ναι, τι είναι αυτά που ξέρεις. Τι είναι αυτά που ξέρεις. Μας είπε κάποια πράγματα σε ένα break. Ναι, ότι... Η Μέλντα εδώ, τα οποία τα ακούσαμε. Συζητούσαμε ένα ρούχο, ναι. Και συμφωνήσαμε την Εμιλία σε κάτι. Με αφορμή ένα ρούχο που είχε φέρει εδώ μια εμφάνισή της, η οποία είχε βαθμολογηθεί πάρα πολύ υψηλά. Ναι. Το κλασικό ρούχο με μια μπουτίκ που υπήρχε αλλού και δεν υπήρχε. Αυτό δεν είναι το ρούχο. Ναι. Το ρούχο που έλεγε η Μέλντα ότι δεν έχει δοθεί ακόμα στα μαγάζια κτλ. Ναι, το θυμάμαι. Ωραία. Αυτό. Ενώ τι έχει συμβεί. Αυτό είναι μια σχεδιάστρια στο ρούχο, το οποίο εγώ είχα ζητήσει κάποια ρούχα. Και δεν δίνει, καθώς στη λίστρια κοπέλας έχει κλείσει αποκλειστικότητα. Για εδώ, για το παιχνίδι. Για εδώ, ναι. Και μου λέει η Μέλντα, έπαιζα και μου λέει, να τα πει. Ξέρω μου λέει πράγματα, όντως μου λέει, τα οποία επιβεβαιώνω τα λεγόμενά σου. Περίμενε, ας πούμε ότι θέλεις να πεις ότι αυτή η γυναίκα σου είπε σένα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που την έχουν προσεγγίσει για να πάρουν ρούχα, για να βοηθήσουν οι βοηθοί, ναι. Και έχει πει όχι, ότι δεν θέλει να δίνει ρούχα. Ποια κορίτσια αναφέρεις. Δεν θα
ήθελα να αναφερθώ. Γιατί δεν λες, αφού κατηγορείσαι γι' αυτό. Δεν πειράζει, άμα κατηγορούμε. Γιατί νιώθω αυτή τη στιγμή να το πω. Δεν ανέφερα ονόματα. Στην Εμιλία σου είπα ονόματα. Όχι, δεν ανέφερα ονόματα. Ανέφερα ονόματα. Εγώ τη ρώτησα. Οι τρεις μας είμαστε. Δεν έχω αναφέρει ονόματα. Και είπα ότι όταν θα είμαι έτοιμη θα πω αυτά που θέλω να πω. Όταν λες στιλίστριες, δηλαδή για πόσες συμπαίκτριές μας έχεις γραπτά μηνύματα που αναφέρονται αναλυτικά οι στιλίστες τους. Και μου λέει είναι πολλές. Δηλαδή δεν της λέω πόσες. Πόσες και μου δηλαδή. Λέει τουλάχιστον 3-4. Και πέφτω από τα σύννεφα. Γιατί ξέρω, έχω στο μυαλό μου okay, κάποια πράγματα. Αλλά αυτά με ξεπερνάνε. Δεν ξέρω κι εγώ πια τι να πω. Υπάρχει, ας πούμε, σύμφωνα με αυτήν την κυρία βοήθεια σε 3-4 παίχτριες εδώ. Καταγεγραμμένα, λέει σε μηνύματα, με αποδείξεις. Και... Σας τα έχει δείξει. Όχι. Τότε ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κοίταξε, εμένα εγώ δεν εδώ όμως δεν έχω έρθει να κάνω την ανακριτική αρχή. Όχι, δεν μου έχει δείξει τίποτα. Είναι τα λεγόμενα της Μέλτας, αυτά που μας είπε και ήμασταν εμείς οι τρεις μπροστά. Ναι. Δεν έρχονται στην Εμιλία. Περίεργο είναι αυτό πολύ. Συγγνώμη για να καταλάβω κι εγώ, μίλησα σε αυτή την κυρία που είναι σχεδιάστρια. Σε ποια είναι αυτή η κυρία. Ναι, αυτή η κυρία σου έδωσε ένα ρούχο. Αυτή η κυρία που σου έδωσε. Όχι, Μέλτα. Δεν έχει, πρέπει να το συζητήσουμε. Όταν μιλάς σε τρεις από τις παίκτρες και ειδικά σε αυτές τις τρεις κοπέλες που είναι εδώ 4,5-5 μήνες, Ναι, ναι, ναι. Και τους λες αυτή την πληροφορία και τη λες εκεί, δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει με το ποιος θα βγει νικητής. Από έναν αγώνα που έχουν κάνει ειδικά οι τρεις τους εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, αν έχεις να πεις κάτι, πρέπει να το πεις. Κοινώς, Μελίντα, αν μας κοροϊδεύει κάποιος μέσα στη μούρη μας, εγώ δεν μπορώ άλλο να είμαι ράκος. Κατάλαβες και... Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, πρέπει να... Να μας πει όμως τι συμβαίνει. Πρέπει να βοηθήσεις να μας πει. Μια κατάσταση. Εσύ τι κατάλαβες, Αναστασία? Εγώ κατάλαβα, γιατί αυτό είναι το 3-4. Είναι πολύ, δηλαδή είναι μισές παίκτρες, ας πούμε, που εγώ δεν το βλέπω αυτό να ισχύει. Αλλά δεν είπα 3-4, εντάξει, τώρα αριθμός. Εγώ νομίζω ότι επειδή κατηγορήθηκες εσύ ότι έχεις τη λίστρια, ήθελες να τοποθετηθείς, γιατί δεν έχουμε δει αποδείξεις, να το μετακινήσεις και να πεις, ξέρετε, οι άλλες έχουν. Αυτό που λες δεν είναι ωραίο. Τότε γιατί δεν μας λες και εσύ και να το δείξεις. Το γιατί είπα και όπως αναφέρθηκε και στα κορίτσια, είπα κάτι, δεν αναφέρω τα ονόματα. Ούτε κάτι άλλο, ήταν μια συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Για τις μισές παίκτριες. Ήταν μια συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Δεν είπες για μία. Και δεν έφυξα ονόματα, δεν είπα κάτι. Έλα, το πέταξες τώρα. Έχεις κάποια προσωπικά με αυτές τις παίκτριες και δεν θέλεις να τις πεις. Έχεις κάποια προσωπική σχέση και δεν θέλεις να μας πεις. Όχι, δεν έχουμε καμία κοπέλα κάτι προσωπικό. Δεν βγαίνει άκρη και ακόμα μία φορά. Λοιπόν. Καλό θα είναι να αποφασίσεις να το κάνεις αυτό όμως, ναι. Αν έχεις αυτές τις αποδείξεις στα χέρια σου, εντάξει, είναι σημαντικό. Ναι. Φτάνουμε στο τέλος.